σε αυτό το κάλεσμα που διήρκησε μόνο 21 μέρες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας για όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σάκη από την ώρα 0 και το Σπύρο από τον Νίκο Τατού, χωρίς τη βοήθεια των οποίων αυτό εδώ που βιώνουμε απόψε όλοι δεν θα μπορούσε να είναι ποτέ εφικτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα γκρουπ που ήρθανε τόσο γρήγορα. Μια ανταπόκριση, λες και περιμέναν απλά ένα κάλεσμα για να έρθουν να γίνει αυτό που έγινε. Έτσι είναι! Έτσι είναι! Πάμε, απόγνωση.
ευχαριστώ όσους ήρθαν να περάσουν καλά, με καλή διάθεση. Θα στηρίξουν όλο αυτό, το να καταλάβουν δηλαδή ότι συναντηθήκανε κάποιοι άνθρωποι που παίζανε παλιά και θέλανε απλά να κάνουν ένα πάρτι. Γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει τραβήξει πολύ, δεν μπορεί πια κανείς να κάνει απλά μουσική. Αυτό είναι όλο. Στη μουσική δεν υπάρχουν κομπάρσι, Δημήτρη. Δεν είμαστε υπάρχουν. Μόνο πρωταγωνιστές. Κανείς καταλαβαίνει ένα πράγμα. Το πανκ δεν ήταν ποτέ, μα ποτέ, για όσους δεν το βίωσαν επιδερμικά σαν έφηβοι, δεν ήταν ποτέ τίποτα άλλο παρά μια κατάσταση συνείδησης. Αυτή η κατάσταση συνείδησης δεν φεύγει ποτέ από μέσα σου. Δεν έχει σημασία, είμαστε 45, είμαστε 50. Δεν έχει καμία σημασία όσο βαστάμε. Τα σώματά μας θα μπορούμε να είμαστε εκεί, εφόσον είναι μια κατάσταση συνείδησης. Τίποτα λιγότερο από αυτό. Ο χορός της σιωπής! Για να ακούσω το θέλω να χορέψω το καθημερινό. Σου. Ρε πάτησε, δεν δείξεις καρέκλα σου.
μαζί. Ακουστίωσε ό,τι μακριά μπορεί. Δεν είναι δημοκρατία. Λοιπόν, αν αυτό υπόθηκε στο κρατικό ραδιόφωνο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Είναι μοναδία, είναι ελευθερία, είναι μοναδία.